Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο και σκηνές ηρωικές από τη ζωή του και τη ρητορική δυνότητα του Αλεξάνδρου και τον αποφασιστικό χαρακτήρα του κατά την στάση των στρατιωτών του στην πόλη όπη της Ασίας. Ο Αλέξανδρος ήταν 12 χρονών όταν Πέρσες πρέσβεις ήρθαν στη Μακεδονία για να ζητήσουν από τον βασιλιά Φίλιππο γη και είδωρ. Ο Φίλιππος απουσίαζε από τη Μακεδονία, αλλά είχε αφήσει τον σφραγιδό λιθό του, σύμβολο της βασιλικής του εξουσίας, στον Αλέξανδρο, ο οποίος και σφράγιζε τα δημόσια βασιλικά έγγραφα ο ίδιος κατά την απουσία του πατέρα του, ο οποίος πολεμούσε στο Βυζάντιο, στην απικία των Μεγαραίων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Οι Πέρσες πρέσβεις έγιναν δεκτοί από τον μικρό Αλέξανδρο, ο οποίος βασιλικά τους υποδέχθηκε και άρχισε να τους κάνει ερωτήσεις που δεν ήταν καθόλου παιδικές. Έτσι, σαν ένας νέος Οδυσσέας, ο Αλέξανδρος δεν ρώτησε τα παιδαριώδη πώς είναι η χρυσή κλιματαριά ή το χρυσό αμπέλι, έργα του Ρίκου, του τορευτή από τη Σάμου, δώρα για τον βασιλιά των Περσών, αλλά ρώτησε όπως ο Οδυσσέας τον κατάσκοπο, πού κρύβει τα όπλα του ο Έκτορας, μπαίνοντας μέσα στο παλάτι σε ποια πλευρά είναι στιβαγμένα όταν δεν τα κρατούν στα χέρια τους οι Τρώες. Οι ερωτήσεις του Αλεξάνδρου ήταν πώς είναι η απόσταση από την Μικρασιατική ακτή μέχρι τα Σούσα. Η απόσταση αυτή ήταν 90 μέρες. Ο Αλέξανδρος ρώτησε να μάθει από ποια πλευρά προτιμά να πολεμά ο βασιλιάς των Περσών. Έτσι ο Αλέξανδρος είχε πάντα το δεξί του, δηλαδή την δεξιά του γροθιά, δηλαδή το ιππικό το οποίο δικούσε κατά τις μάχες, το καλύτερό του. Οι Πέρσες κατάπληκτοι από τις ερωτήσεις που έκανε ο Αλέξανδρος αναφώνησαν. Εμείς έχουμε έναν πλούσιο βασιλιά. Η Μακεδονία έχει έναν μεγάλο άνδρα, έναν μεγάλο στρατηγό. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του εναντίον των Περσών με πολύ λίγα εφόδια. Ο Πλούταρχος λέει ότι ο Αλέξανδρος είχε μόνον 70 τάλαντα χρυσά στα ταμεία του, πολύ λίγα χρυσά και αργυρά σκεύη μέσα στις αποθήκες των παλατιών του και είχε συνάψει ένα χρέος 800 ταλάντων για να ξεκινήσει την εκστρατεία του. Ποιοι βέβαια ήταν αυτοί οι Μακεδόνες οι οποίοι είχαν τα ανάλογα ποσά για να δανείσουν στον Αλέξανδρο? Ίσως ο Μαχάτας, ο πατέρας του Άρπαλου, τον οποίο αργότερα ο Αλέξανδρος θεώρησε το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να είναι ο υπουργός των οικονομικών του. Βεβαίως, την καλοσύνη και τη γενναιοδορία του Αλεξάνδρου δεν τα θεώρησε καλά ο Άρπαλος και δύο φορές έκλεψε από το ταμείο το κοινό των Μακεδόνων μετά τον μεγάλο πλούτο που συσσόρευσε ο Αλέξανδρος στα Εκβάτανα, σε μια από τις 4 περσικές πρωτεύουσες, από τα περσικά αμύθιτα πλούτη. Ο Αλέξανδρος πούλησε όλα τα βασιλικά κτήματα. Όλα τα έσοδα από τα λιμάνια της Μακεδονίας, τα οποία ήταν πρόσοδα των βασιλέων της χώρας, τα ξεπούλησε. Και όταν ο Περδίκας του είπε
«Μα βασιλιά, τι θα πάρεις μαζί σου?» Ο Αλέξανδρος αναφώνησε «τις ελπίδες». «Ε, λοιπόν», είπε ο Περδίκας, «και εμείς μαζί με αυτές τις ελπίδες θα εκστρατεύσουμε μαζί σου». Και πέρασαν τα χρόνια και ο Περδίκας και οι εταίροι, οι αρχηγοί των υπηκών υλών της Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν πλούσιοι γεωκτήμονες και κτηνοτρόφοι μεγάλων περιοχών, πλουσίων περιοχών της Μακεδονίας, οι οποίοι πλήρωναν για τον οπλισμό και τα δύο άλογα και τον βοηθητικό ιππέα του κάθε ιππέα μια ύλης 150 ανδρών του ιππικού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όμως οι Μακεδόνες κουράστηκαν. Οι Μακεδόνες κουράστηκαν όταν έφτασαν πλέον στον Ινδό ποταμό και έμαθαν ότι μπροστά τους βρισκόταν κι άλλος ένας μεγάλος ποταμός, ο Γάγγης, ο Ύφασης, τον οποίο ο Αλέξανδρος είχε σκοπό να περάσει για να φτάσει στο τέλος της οικουμένης. Και τότε η φυσική τους δύναμη και αντοχή ελίγησε. Να τι μας λέει ο Πλούταρχος για τους Μακεδόνες, οι οποίοι είναι οι μόνοι που επαναστατούν και νικούν τον Αλέξανδρο στην πόλη Όπη της Ασίας. Ήταν λοιπόν άβουλος και προπετής ο Αλέξανδρος, ώστε με ευτελή μέσα να εξορμήσει εναντίον μιας τόσο μεγάλης δυνάμεως? Όχι βέβαια, γιατί ποιος ξεκίνησε από μεγαλύτερα και καλύτερα εφαλτήρια, όπως τη μεγαλοψυχία, τη σύνεση, τη σοφροσύνη, την ανδραγαθία, με τα οποία τον είχε εφοδιάσει η φιλοσοφία για την εκστρατεία του? Ναι, γιατί είχε περισσότερα εφόδια από τον καθηγητή του τον Αριστοτέλη παρά από τον Φίλιππο τον πατέρα του όταν ξεκίνησε ο Αλέξανδρος εναντίον των Περσών. Ο Αλέξανδρος είχε πάρει από τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη την διορθωμένη και αντεγραμμένη Ιλιάδα και Οδύσσια, την οποία ο δάσκαλος επεξεργάστηκε ειδικά για τον Αλέξανδρο, ο οποίος κοιμόταν έχοντας κάτω από το προσκέφαλό του δύο πράγματα, το σπαθί του και το εγκόλπιον του καλού πολεμιστή, την Ιλιάδα. Την Ιλιάδα την οποία με καθαρά, ευανάγνωστα γράμματα αντέγραψε ο Αριστοτέλης ο δάσκαλός του και έδωσε στον Αλέξανδρο μαζί με όλα τα εφόδια των δασκάλων, των τραγικών ποιητών, του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και του Αισχύλου, που ο Αλέξανδρος πήρε μαζί του ως σχολή πολέμου, ως μια διακλαδική σχολή όλων των πολεμικών τεχνών. Στα βιβλία αυτά ανέτρεχε ο Αλέξανδρος κάθε στιγμή που ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα νέο κίνδυνο. Και όταν είχαν βγει και καινούργιες εκδόσεις στην Ελλάδα, ο Άρπαλος ανέλαβε το έργο της παραλαβής των νέων εκδόσεων, τις οποίες έστειλε στον Αλέξανδρο στην Ανατολή, από την Βαβυλώνα, όπου ο Αλέξανδρος έκανε την παραγγελία, όταν ο Άρπαλος στόλιζε τους κήπους της Βαβυλώνας με φυτά της Μακεδονίας. Αλλά η ελιά, η σικιά και ο κισός, το αμπέλι, δεν φύτρωσαν στη Βαβυλώνα, γιατί το κλίμα ήταν πάρα πολύ θερμό, γιατί οι άνθρωποι το καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες αναγκάζονταν να κοιμούνται πάνω σε στρώματα παραγεμισμένα με νερό, και αν έριχνες το κριθάρι
οι σπόροι του αναπηδούσαν όπως το τόπι. Όμως, αν κάποιος ισχυριζόταν πως η Ιλιάδα και η Οδύσσια υπήρξαν παρηγοριά στους κόπους του Αλεξάνδρου και τον συντρόφευαν στις ώρες της ανάπαυσης, γλυκιά απασχόληση, αληθινό του εφόδιο ήταν οι διδασκαλίες της φιλοσοφίας και οι επισημάνσεις για την αφοβία, την ανδρεία και επιπλέον για τη σοφροσύνη και τη μεγαλοψυχία, θα τον καταφρονούσαμε εκείνον που θα έλεγε ότι δηλαδή ο Αλέξανδρος δεν έγραψε τίποτε για συλλογισμούς και φιλοσοφικά αξιώματα, ούτε συμμετείχε στους περιπάτους του Λυκείου, ούτε διετύπωσε τις απόψεις του στην Ακαδημία των Αθηνών. Γιατί όλα αυτά τα θεωρούν ως φιλοσοφία εκείνοι που νομίζουν ότι η φιλοσοφία είναι απλός λόγος και όχι έργο. Αν και ούτε ο Πυθαγόρας έγραψε κάτι, ούτε ο Σοκράτης, ούτε ο Αρκεσίλαος, ούτε ο Καρνεάδης, οι πλέον δόκιμοι από τους φιλοσόφους. Και αυτοί οι φιλόσοφοι δεν ασχολήθηκαν με τέτοιους και τόσο μεγάλους πολέμους, ούτε εξημέρωσαν βαρβάρους βασιλείς, ούτε ίδρυσαν ελληνικές πόλεις μέσα σε άγρια έθνη που δεν είχαν ούτε γνώση ούτε νόμους. Εκείνοι οι φιλόσοφοι δίδαξαν επανελειμμένα τις αρχές του δικαίου και της ειρήνης, αλλά παρόλο που είχαν ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους, άφησαν στους σοφιστές την συγγραφή του έργου τους. Για ποιο λόγο λοιπόν να πιστέψουμε ότι εκείνοι υπήρξαν φιλόσοφοι? Από όσα είπαν, από όσα έζησαν, από όσα δίδαξαν. Από αυτά λοιπόν ας κριθεί και ο Αλέξανδρος. Και τότε θα φανερωθεί από όσα είπε και με όσα έπραξε και από εκείνους που εκπαίδευσε ο ίδιος ως φιλόσοφος. Ο Πλούταρχος συνεχίζει ότι ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, ο Σοκράτης είχαν μαθητάς Έλληνες και τους δίδαξαν τη φιλοσοφία τους στην ελληνική γλώσσα. Και αυτοί, ο Αλκιβιάδης και ο Κρητίας, σαν να ήταν χαλινάρι ο λόγος του δασκάλου μέσα στο στόμα τους, τον έφτισαν. Ο Αλέξανδρος δίδαξε την ελληνική γλώσσα σε άγρια και απολύτιστα έθνη. Έζησε μέσα στους βαρβάρους, στους οποίους άφησε ναούς των Ολυμπίων θεών και την ελληνική γλώσσα. Και τα τραγούδια τα ελληνικά αντίχησαν στα Ιμωδά, δηλαδή στα Ιμαλάια, ενώ τη γλώσσα του δασκάλου τους στην ελληνική γλώσσα δεν την ακολούθησαν οι μαθητές τους, ενώ του Αλεξάνδρου την έμαθαν 30.000 περσόπουλα και όλη η Περσία διάβασε τον Όμηρο, άκουσε στα θέατρα των ελληνικών πόλεων που ίδρυσε ο Αλέξανδρος τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή, του Εσχύλου. Ο Πλούταρχος λέει ότι ο Πλάτωνας έγραψε μία πολιτική